Και όταν είμαι λαός, εννοούμε κλήρος και λαός, αποτελούμε τον ένα λαό του Θεού. Μπορεί κανείς λοιπόν να μας αναγκάσει να αδιαμαρτύρεται και χωρίς συζήτηση να δεχόμεθα αυτές τις κάρτες, αυτές τις ταυτότητες, όταν το σύνταγμα μας κατοχυρώνει, μπορούμε να δεχόμεθα αυτές τις πιέσεις? Τι λέτε? Ούτε έχουμε υποχρέωση τέτοια, ούτε πρέπει να το κάνουμε. Αλλά θα πρέπει να εφαρμόσουμε, να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που είναι στη διάθεσή μας για να μην εφαρμοστεί ένα τέτοιο μέτρο. Μάλιστα. Και πολύ σωστά στο παρελθόν όλες αυτές οι πιέσεις και οι ενέργειες είχαν αποφέρει αυτό το αποτέλεσμα. Και ελπίζουμε ότι και πάλι θα έχουν το ίδιο αποτέλεσμα, να ματαιωθεί η εφαρμογή αυτών των μέτρων τα οποία προκαλούν συνειδησιακά τους Έλληνες πολίτες. Και τους εντός της Εκκλησίας, αλλά και τους εκτός της Εκκλησίας. Εσχάτως, Πάτερ Λάμπρο, έχουμε ένα πρόβλημα μέσα στην Εκκλησία. Μια κάποια σχισματική απόκληση τριών Μητροπολιτών. Μήπως προεκλήθη αυτή η περιπέτεια στην Εκκλησία σκοπίμως? Διότι η Εκκλησία ξεσπάθωσε και είπε ότι εκφράζει τον λαόν τον οποίο επιμένει. Και ο μακαριώτατος ο κ. Σεραφείμ και η Σύνοδος, η Διαρκή Σειρά Σύνοδος και τα γραφεία της Ιεράς Συνόδου και όλες οι Μητροπόλεις που πήραν εντολή από την Ιερά Σύνοδο να δραστηριοποιηθούν κινήθηκαν, έκαναν συλλαλητήρια, συγκεντρώσεις, ψηφίσματα. Έχουμε δεκάδες ψηφισμάτων κατά Μητροπόλεις που ανησύχησαν και έστειλαν μηνύματα και ψηφίσματα στην πολιτεία εδώ και μήνες. Μήπως λοιπόν έγινε αυτό το πρόβλημα, προεκλήθη σκόπιμα και χρησιμοποιούνται αυτοί που δημιουργούν το πρόβλημα και επιμένουν ώστε να διαιρείται η Εκκλησία, ώστε ο λαός να πάβει να ασχολείται με τα ζωντανά προβλήματα? Μας ενδιαφέρει μας ποιο θρόνο θα πάρει ο κύριος Σταδέ, αν θα είναι μεγάλη, τριπλάσια, τετραπλάσια Μητρόπολης. Αυτό απασχολεί τον ελληνικό λαό? Ή πρέπει να ξυπνήσει ο ελληνικός λαός, να ασχοληθεί με τα ζωτικά του προβλήματα? Εδώ κινδυνεύουμε να σφραγιστούμε, κινδυνεύουμε να πάρουμε το χάρμα του Αντιχρίστου, όπως θα πούμε και σε άλλη εκπομπή. Λοιπόν, πώς το βλέπετε εσείς αυτό? Έχει συσχετισμό? Γιατί προηγήθηκε στο Μπουρνέλι τον Ιούνιο, όπως είχαμε πει, προηγήθηκε στις 21 Ιουνίου ένα μεγάλο ψήφισμα, το οποίο θα το αναφέρουμε, αυτό το ψήφισμα που αναφέρει μια διακήρυξη όλων των χριστιανών, νέου ημερολογίου, κληρικών και λαϊκών, παλιού ημερολογίου, όλων των αποχρώσεων και των παρατάξεων και νομικών και δικαστικών και των πάντων. Λοιπόν, μήπως αποτελεί αυτή η κρίση που διαιωνίζουν ένα, θα λέγαμε, άλοθη να αποπροσανατολίσουν τον ελληνικό λαό από τα καυτά εθνικά προβλήματα? Μακεδονικά, Βόρειο Ήπειρο, Κύπρο, το Αιγαίο μας, τη Θράκη μας τώρα που λένε δεν κάνουν δεύτερη Βοσνία. Από την παιδεία μας, την ποιματική μας, από τις αιρέσεις. Μήπως βάλανε λοιπόν αυτή τη σφήνα και έχουν φανατίσει πλέον αυτούς που ήταν ενωμένοι στο θέατρο Μπουρνέλι, σύμμαχοι, αγωνιστές για μια αξιοπρέπεια του προσώπου, τώρα διαπληκτίσονται. Εσείς τι λέτε περί αυτού? Ο τρόπος με τον οποίο γίνονται όλα αυτά τα πράγματα, αλλά και η εμπειρία από το παρελθόν, μπορούν να μας πείσουν ή τουλάχιστον να μας κάνουν να σκεφτούμε ότι αυτό το πράγμα είναι προκατασκευασμένο. Μην ξεχνάμε ότι ο Σάκης, η Εκκλησία, αποφάσισε να πάρει ένα θετικό μέτρο για διάφορα ζητήματα, είτε για τα οικονομικά της, είτε για άλλα θέματα εθνικά κλπ. Πάντοτε είχαμε κρίση εκκλησιαστική. 62, 65, παλαιότερα. Συγχρονίζονται δυστυχώς κατά ένα πάγιο τρόπο τα εκκλησιαστικά προβλήματα με θέματα τα οποία δεν συνέφεραν στην Εκκλησία. Δηλαδή δεν συνέφερε να έχει γνώμη η Εκκλησία σε γενικότερα θέματα. Αλλά θα ήθελα και περαιτέρω να πω, η σύγκρουση αυτή στην Εκκλησία που έχει πάρει τις όποιες διαστάσεις έχει πάρει, μήπως είναι αποτέλεσμα επεξεργασίας στοιχείων μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστού, ώστε να έχει το μεγαλύτερο αποτέλεσμα κακό για την Εκκλησία και τη μεγαλύτερη δυσμενή κατάσταση για να μπορέσουν να γίνουν όλα αυτά τα οποία είπατε? Βάζω αυτό το ερώτημα γιατί γνωρίζω λίγο τι δυνατότητες έχει η επεξεργασία στοιχείων.
Μπορεί να έχουν επεξεργαστεί πάρα πολλά στοιχεία και ατομικά στοιχεία και ατομικές αντιδράσεις πολιτών θρησκευομένων, προκειμένου να καταλήξουν οι όποιοι κατέληξαν να προωθούν και να προβάλλουν τις συγκρούσεις αυτές στην Εκκλησία. Με τον τρόπο που, σύμφωνα με τους μελετητές των στοιχείων, τους είπαν ότι θα είναι ο καταλληλότερος για να γίνει η σύγκρουση στην Εκκλησία μεγάλη και να χάσει τη φωνή της η Εκκλησία. Και ενώ κορυφώθηκε στο Μπουρνέλι 21 Ιουνίου 1993, όλη η Εκκλησία, παλαιό μερολόγιο, νέο μερολόγιο, κλήρος, λαός, όλος ο κόσμος διατράνωσε την απέτηση να γίνει σεβαστό το αίτημά του και να συζητήσει με η πολιτεία μαζί του ποια ταυτότητα θέλει ο ελληνικός λαός. Θα μας επιβάλλει ποιος, ποια λόμπι μπορούν να μας επιβάλλουν όποια ταυτότητα θέλουν αυτά ή είναι δικαίωμα του ελληνικού λαού, κλήρου και λαού, να πούν κύριοι εμείς θέλουμε να μας σεβαστείτε ως προς το θέμα αυτό. Και εκεί που ήταν όλοι ενωμένοι, τώρα τους έκανα, τους δίχασαν και έστρεψαν τον ένα εναντίον του άλλου. Άρα μήπως εδώ διαφαίνεται σιωνιστικός δάκτυλος και καυχόνται μερικοί ως οπαδοί της Άλφα Παρατάξεως των δίθεν αδικημένων Μητροπολιτών και υβρίσουν, κατηγορούν, θα απαντήσουμε στις υβρίσεις τους και στα δικήματά τους σε άλλη εκπομπή. Υβρίζουν, κατηγορούν, βομολογούν, βιοπραγούν. Ενώ, ενός χρειέστη, ενότητας εν Χριστώ, ενότητας εν τη Ορθοδοξία μας, αγωνιστική προσπάθεια να σωθούμε, διότι καταποντιζόμεθα και τα φορητές και κάρτες και διαβατήρια και εθνικά θέματα και τα πάντα. Και μετά τι θα θρηνήσουμε, αν πήραν κάποιοι μεγάλοι Μητρόπολοι τριπλάσια ή αν πήραμε εμείς, θα λέγαμε, τη βεβαίωση ότι δεν πουλήσαμε τα εθνικά μας δίκαια και τα εθνικά μας συμφέροντα. Βέβαια, δεν ξέρουμε βέβαια ποιος δάκτυλος είναι, αλλά προφανώς δεν είναι άνθρωποι της Εκκλησίας. Και αν κάνουμε και μια ακόμα παλαιότερη αναδρομή στο παρελθόν, πρέπει να θυμηθούμε πώς χάσαμε ως νικητές τις διεκδικήσεις που θα είχαμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με τον Εμφύλιο Πόλεμο που προεκλήθη πάλι από δυνάμεις που δεν ξέρουμε. Εδέψαμε δάφνες ηρωισμού και μετά, χάσαμε την πικρία της απογοητεύσεως, γιατί εμείς ήδη αλλιοσφαγήκαμε. Κάποιο παρόμοιο φαινόμενο παρουσιάζεται. Τι θα είχαμε να προτείνουμε, Πάτερ Λάμπρο, στο πρόβλημα αυτό στην πολιτεία και στον ελληνικό λαό? Τι θα είχαμε να προτείνουμε, αφού είναι τόσο σοβαρό πρόβλημα? Ποιες προτάσεις θα μπορούσαμε να κάνουμε? Καταρχήν, νομίζω θα πρέπει να γίνει διάλογος. Και να γίνει διάλογος πρακτικός. Δηλαδή, τι θέματα θέλετε, κύριοι της πολιτείας, να λύσετε με αυτή την πρόθεση, με την πρόθεση αυτών των θεμάτων? Θέλετε θέματα ασφαλιστικά? Θέλετε άλλα θέματα να λύσετε? Να καθίσουμε να δούμε. Υπάρχει άλλος τρόπος, πιο απλός, επιλύσεως αυτών των θεμάτων? Έτσι ώστε αυτά τα πράγματα να μπορέσουν, χωρίς να διακινδυνεύσει ο πολίτης και η προσωπικότητα του ατόμου και του πολίτη, να λυθούν. Ναι. Θα ήθελα εγώ να προσθέσω σε αυτό κάτι άλλο ακόμη. Ακόμα και δημοψήφισμα μπορούσε να γίνει. Βέβαια. Και έπειτα δεν θα μπορούσε, αντί να του δώσουν κάρτα, να έχει και το βιβλιάριο. Δεν καταργεί το βιβλιάριο. Θα έχει το βιβλιάριο. Θα έχει και τον ΑΜΚΑ. Θα έχει και την κάρτα. Θα πηγαίνει και στην τράπεζα χιλιόμετρα και 80% να πάρει τη σύνταξη. Λοιπόν, γιατί να μην ανοίξει ένα λογαριασμό στο όνομα του καθενός ασφαλισμένου, να παίρνει και τόκο και να κατατίθεται η σύνταξη του, ο μισθός του κλπ. Και να πηγαίνει όταν θέλει, να σηκώσει όταν έχει ανάγκη χρημάτων. Μια λύση. Και έπειτα, γιατί να αποκλείσουμε την επιταγή? Μπορούν τα γεροντάκια να αφήνουν τα χωριουδάκια, να στέκονται στην αράδα, να μπουν στην συγκοινωνία, να πάνε στις πόλεις, πάλι με βροχές και χιόνια και κρύο, να πηγαίνουν στις τράπεζες, στην αράδα και απ' έξω? Προχτές είμαστε στην τράπεζα, μια εθνική τράπεζα, και εξοικόμαστε 40 λεπτά απ' έξω για να πιάσουμε σειρά. Αν έβρεχε και χιόνιζε, θα γυρίζαμε άρρωστοι. Αυτή είναι η εξυπηρέτηση και ο εξυγχρονισμός. Και θα ήθελα να καταλήξουμε, γιατί να αποκλείσουμε την επιταγή στα χωριά, στις απομακρυσμένες περιοχές, που αποτελεί μια εξυπηρέτηση? Ή έστω το βιβλιάριο, και να μπορεί κάποιος άλλος έστω να εισπράξει, να κάνει ανάληψη, αφού θα έχει και τους τόκους σαν ωφέλεια. Τώρα, για να καταλήξουμε, επειδή ήδη συμπληρώθηκε σχεδόν η ώρα, θα είχατε τίποτε να προσθέσετε επιπλέον? Ήθελα να πω το εξής. Όχι υπό την έννοια της απειλής, αλλά υπό την έννοια ότι πρέπει οι αρμόδιοι να έχουν υπόψη τους και το δυσμενή αντίκτυπο που μπορεί να έχουν ορισμένες ενέργειές τους. Το άρθρο του Συντάγματος, το ακροτελεύτιο και η τελευταία παράγραφος, λέει ότι η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιοδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία. Και όταν λέμε το Σύνταγμα, δεν εννοούμε μόνο τη μορφή του πολιτεύματος. Όταν παραβιάζεται
ολόκληροι δέσμοι διατάξεων είναι, έχουμε παραβίαση του συντάγματος. Λοιπόν, ξέρουμε ότι πολλοί άνθρωποι όχι απλώς έχουν ανησυχήσει, αλλά βρίσκονται σε μια αναστάτωση, αγχώδη καταστάτωση, και θέλουν να αντιδράσουν. Και ο καθένας βέβαια θα αντιδράσει με τον τρόπο του. Δεν θα πρέπει αυτούς τους ανθρώπους να τους αφήσουμε να αντιδράσουν με τρόπο που θα δημιουργήσει προβλήματα κοινωνικά. Να προλάβουμε το κακό. Δεν αυτό, και πάλι επαναλαμβάνω, ότι δεν είναι κάποια ας πούμε απειλή, αλλά γίνονται αυτά τα πράγματα κάθε μέρα και τα βλέπουμε. Λοιπόν, να προλάβουμε το κακό πριν εξαπλωθεί, και από αυτή την άποψη. Σας ευχαριστούμε, Πατέρ Λαύρο. Θα ήθελα εγώ τώρα, καταλήγοντας, να παρακαλέσω και την πολιτεία, που την αξίωσε ο λαός του Θεού και ο Θεός, να αναλάβει τις τύχες του ενός έθνους υπερηφάνου, ενός λαού ηρωικού. Να ευαισθητοποιηθεί στο θέμα αυτό και να μην ταλαιπωρήσει τον ελληνικό λαό και εν ώψη των εθνικών τόσων κινδύνων που διατρέχουμε. Και θα ήθελα να παρακαλέσω πάλι την Εκκλησία, Μητροπολίτες, Επισκόπους, Κληρικούς, σε κάθε ενορία, ας εξετάσουν το πρόβλημα αυτό. Δεν έχουμε δικαίωμα να αφήσουμε το λαό ανημέρωτο. Και εκ των υστέρων να πούμε, ξέρεις, την έπαθες. Πήρες την κάρτα, έχει μπαρκότ, έχει άμκα, έχει 606, είσαι σφραγισμένος, και να δούμε συνειδησιακό πρόβλημα άλυτο μετά. Αν τώρα μπορεί να λυθεί. Και μήπως, αγαπητοί τηλεθεατές, οι πάντες, βρισκόμαστε προ αυτού που είπε ο Άγιος Ιωάννης στην Αποκάλυψη, ότι δεν θα μπορεί κανείς να ψωνίζει και να αγοράζει και να πουλάει άνευ του χαράγματος. Είδου η κάρτα, άνευ της κάρτας, λέει, δεν θα μπορούσε να πάρει σύνταξη, μισθό, υγειονομική περίθαλψη κλπ. Κάτι που λέει και ο Εφραίμος Σύρος, και να κλείσουμε με αυτό. Λέγει ο Εφραίμος Σύρος. Και ας το προσέξουμε και εμείς. Προσέχετε, αδελφοί μου. Λέγει, λοιπόν, ο Εφραίμος Σύρος. Προσέχετε την υπερβολή του θηρίου. Κάποιο θηρίο βλέπουμε, κοινή τα νήματα. Αντίχριστο θηρίο, που δεν το βλέπουμε. Με όργανα κοσμικής εξουσίας κλπ. Τεχνάσματα πονηρίας κάνει ο Αντίχριστος. Πώς εκγαστρός άρχεται. Αρχίζει από την κοιλιά. Θα πούν δηλαδή, δεν θα πάρεις την κάρτα, ούτε μισθό, ούτε σύνταξη, ούτε θα φας, θα πεθάνεις. Δηλαδή θα αρχίσουν να αναγκάζουν να πάρουν το μπαρκότ και το χαρέκμα από τις κάρτες. Προσέχετε, λέγει. Είναι όταν τη στενωθεί βρωμάτων, υστερούμενος αναγκαστεί λαβίνει εκείνο τη σφραγίδα. Όταν αρχίσει να πεινάει, να αναγκαστεί να πιεστεί, να πάρει την σφραγίδα εκείνου. Το μπαρκότ που είναι στις κάρτες που διανέμονται τώρα. Έχει κανείς δικαίωμα να αγνοήσει αυτή την απειλή? Ας αγωνιστούμε λοιπόν όλοι, θα συμπληρώσουμε στην επόμενη εκπομπή